Ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Στασινοπούλου. Όλοι τη γνωρίζουμε έτσι και αλλιώς από πολλά χρόνια στον όμιλο του Ιατρικού Κέντρου. Νομίζω ότι είναι εμφανή σε όλους το κενό που έχει σε ένα βαθμό μείνει στο παιδιατρικό τμήμα ιδιαίτερα. Είναι μαζί μας όταν τη χρειαζόμαστε, αλλά όχι σε αυτό που στην πραγματικότητα χρειάζεται το τμήμα και αυτό το οποίο θέλουμε. Θα αναπτύξω το θέμα της ιωσινοφιλίας. Εγώ με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω πόσο αναφέρεται φυσικά με την ιωσινοφιλία στα ευρήματα που έχουμε σε μία γενική αίματος. Και θέλω να πω ότι μία από τις παρατηρήσεις που έχω κάνει, πώς πολλές φορές μία διάγνωση μπορεί να βρίσκεται στα μάτια μας μπροστά και να μην τη βλέπουμε. Ιδιαίτερα τώρα με τις πιο προχωρημένες δυνατότητες που έχουμε με τους αναλυτές και κυρίως με τους αιματολογικούς αναλυτές, πολλά πράγματα έχουν γίνει πλέον ακριβή, αναπαραγώγημα αποτελέσματα και σε όλο εκείνο το μεγάλο χαρτί που βλέπουμε, σε μία κοινή γενική αίματος, με τις διάφορες συντμήσεις και τα ανάλογα, πρέπει κανείς να μπορεί να τα ερμηνεύσει. Εάν δεν μπορείς να τα ερμηνεύσεις, ο αναλυτής δεν φταίει τίποτα. Εσύ φταίς που δεν έχεις λύσει τις απορίες σου. Τι σημαίνει στα αιμοπετάλια χαμηλού φθορισμού ή υψηλού φθορισμού. Τι σημαίνει συντελεστής μεταβλητότητος και όλα αυτά. Και μάλιστα έτσι το έχω ξαναπεί παράδειγμα. Μία φορά στην Πανεπιστημιακή του Αγλαίας Κυριακού είχε μπει ένα παιδί το οποίο είχε ανθρωποπαινική πορφύρα. Κάπου εκεί 20.000 αιμοπετάλια. Και κατά πάγια τακτική, λέμε τι θα πάρεις εσύ, θα πάρεις γάμα σφαιρίνη. Και παίρνει και γάμα σφαιρίνη και δεν διορθωνόταν η ανθρωποπαινία. Και δεύτερη συνεδρία και τρίτη συνεδρία και δεν διορθωνότανε με τίποτα. Το μυελός της ιδιοπαθής τροποπενικές πορφύρες τελευταία και αυτόν τον έχουμε βάλει λίγο στην άκρη ενώ πρώτα ήταν κανόνας. Και τέλος πάντων αυτό το παιδί τι ήταν η όλη ιστορία. Ήταν ένα αγόρι ηλικίας 3-4 χρονών. Πρώτον, αρσενικός. Δεύτερον, από το ιστορικό είχε προβλήματα με το αναπνευστικό του. Τρίτον, έκανε και θρομβοπενία. Και άμα κοίταζε στη γενική αίματος, ο μέσος όγκος των αιμοπεταλίων ήταν 3FL ή 2 νομίζω. Δηλαδή είχε κάτι λίγα και τάινη μόνο έτσι πάρα πολύ μικρά αιμοπετάλια. Αυτή η τριάδα με το κύριο χαρακτηριστικό από τη γενική αίματος έλεγε ότι είναι ένα σύνδρομο Wiskott-Aldrich. Το παιδί πήγε στη συνέχεια και μεταμοσχεύτηκε στη Γερμανία. Θέλω να πω, γάμα σφαιρίνη, έπρεπε στο τέλος να σηκωθεί το αιμοπετάλιο από εκεί που ήταν και να στη δώσει το κεφάλι, μπας και καταλάβεις τίποτα δηλαδή. Διότι η απάντηση ήταν μπροστά σου. Λοιπόν, και όπως άλλες φορές που βλέπουμε, λεμφοπενία, ο άρρωστος, ντάνε εκεί πέρα πάλι να σηκωθεί το λεμφοκύτταρο. Και ο άρρωστος έχει συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του. Ανεμία με μεγαλοβλαστική αντίδραση, ας πούμε, που τη βλέπεις και στη γενική αίματος και λες τι είναι αυτό και από κάτω είναι κάποια είτε μυελοδυσπλαστικό είτε χρόνιες λευχαιμίες, ας πούμε. Θέλω να πω πως από απλά πράγματα τα οποία δεν τα αξιολογούμε, δεν τα ξέρουμε, τα παρερμηνεύουμε ή οτιδήποτε, εκεί μέσα κρύβεται και η διάγνωση. Μέσα σε αυτό το φάσμα είναι και η ιωσινοφιλία. Λάθος, ας πούμε,
συχνό. Έχει ιοζυνοφιλία. 10% ιοζυνόφιλα έχει ιοζυνοφιλία. Ο αριθμός των λευκών είναι 2.500. Όλα και όλα είναι 250 ιοζυνόφιλα. Η ιοζυνοφιλία έχει το μυαλό σου, ας πούμε. Όχι ο άρρωστος. Συγγνώμη και για την οξύτητα, ας πούμε, αλλά ορισμένες φορές είναι από αυτά που σε πιάνει λίγο. Και μετά και τι σημασία λες, η ιοζυνοφιλία, καλά κανένα παράσιτο θα έχει εκεί πέρα, αλλά οι ιοζυνοφιλίες χωρίζονται σε βαθμούς και μπορεί να κρύβουν και διάφορα πράγματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι λοιπόν η κυρία Στασινοπούλου θα ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο που πιστεύω ότι όλοι το έχουμε δει, οι ιοζυνοφιλίες και σε τυχαίες γενικές αίματος που στέλνουμε, άσχετα αν τις πιο πολλές φορές ο άρρωστός μας έχει έξεμα, έχει αυτό, έχει άσθημα και η απάντηση είναι λογικοφανής και προβάλλει. Αλλά τις πιο πολλές φορές χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση και μελέτη ο άρρωστος. Λοιπόν, κυρία Στασινοπούλου, ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Θα προσπαθήσω να κάνω μία περιήγηση σε αυτή την ιοζυνοφιλία. Δεν είναι κάτι απλό. Αυτό είναι ένα ιοζυνόφιλο, είναι ένα φυσιολογικό κύτταρο του αίματος. Ανοίξει τη λευκή σειρά και μάλιστα στα κοκκιώδη κύτταρα. Έχει χαρακτηριστικό το δίλωμο πυρήνα και την πολύ μεγάλη κοκκίωση, με τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί κοκκία που βάφονται με την ιοσύνη και δίνουν και το όνομά τους στο κύτταρο. Όπως όλα τα κύτταρα του αίματος παράγεται από το αρχαίγωνο στελεχείο κύτταρο του μυελού των οστών, για να γίνει αυτό χρειάζεται να δράσουν παράγοντες αυξητικοί. Οι κύριοι παράγοντες για το ιοσυνόφυλλο είναι η Ιντερλευκίνη 3 και ο GM-CSF. Έχει. Λοιπόν, αρχίζουμε από εδώ. Πάμε και ερχόμαστε στο ιοσυνόφυλλο για την τελική ορίμανση του οποίου και για την ενεργοποίησή του χρειάζεται η Ιντερλευκίνη 5, η οποία παράγεται από τα ΤΑΦ λυμφοκύτταρα. Τώρα, τα ιοσυνόφυλλα βέβαια υπάρχουν στο μυελίο των οστών, δεν είναι μεγάλο το ποσοστό τους, 1-6%, όπου μένουν λίγες μέρες. Στο αίμα περνάνε παροδικά και αποτελούν το 3-5% και τα πιο πολλά ιοσυνόφυλλα βρίσκονται στους ιστούς. Παλιά λέγαμε ότι 500 ιοσυνόφυλλα στους ιστούς αντιστοιχούν σε ένα στο αίμα. Τώρα λέμε 100. Εκεί μένουν 8 μέρες. Στην πραγματικότητα μπορεί να μείνουν εβδομάδες και μήνες. Εδώ, σε αυτή την εικόνα θέλω να σας δείξω ότι το ιοσυνόφυλλο είναι ένα πολύ δραστικό κύτταρο, εκτελεστικό του ανοσοποιητικού. Βλέπετε ότι έχει όλα αυτά τα κοκκία, τα μόρια, τα οργανίδια. Στην ουσία έχει βασικά τις πρωτεΐνες μέσα στα κοκκία του, που είναι ειδικά. Είναι όλες αυτές οι πρωτεΐνες εδώ που καταστρέφουν κύτταρα, έχουν κυταροτοξική δράση δηλαδή, γιατί το ιοσυνόφυλλο πρέπει να πολεμήσει τα παράσιτα, οπότε κυρίως τα παράσιτα, αλλά και άλλα βακτήρια. Οπότε έχει κυταροτοξικά κοκκία με πάρα πολύ καταστροφικές πρωτεΐνες που όταν ο αριθμός των ιοσυνοφύλων αυξάνουν γίνονται καταστροφικές και για τους ιστούς. Περιέχει ένζυμα στα μικρά του κοκκία, περιέχει λιπηδικούς μεσολαβητές της φλεγμονής, όπως είναι τα λευκοτριένια και οι τις προσταγλανδίνες, και επίσης έχει υποδοχής για πάρα πολλά μόρια, για κυταροκίνες, για αυξητικούς παράγοντες, για το συμπλήρωμα. Έτσι λοιπόν η βιολογική τους δράση, αν τη δούμε έτσι λίγο μαζεμένα σε ένα slide, είναι ότι είναι κυταροτοξικά κύτταρα για να εξωτερώσουν παράσιτα, αλλά και μύκητες και ιούς και βακτήρια. Κάνουν φαγοκυτάρωση ανοσοσυμπλεγμάτων, ενισχύουν τη φλεγμονώδη αντίδραση, συμμετέχουν στην αλλεργική αντίδραση υπερευαισθησίας, ρυθμίζοντας κυρίως τα μαστοκύτταρα, και συμμετέχουν στην επίκτητη ανοσία, δρώντας στα ΤΑΦ λυμφοκύτταρα. Τώρα, τι ορίζουμε? Η ιοσυνοφιλία, ο ορισμός είναι λίγο αυθαίρετος. Η ιοσυνοφιλία είναι ο απόλυτος αριθμός πάνω 500 στο αίμα.
Και πάλι έτσι λίγο αυθαίρετα την έχουμε χωρίσει τρεις κατηγορίες, την ήπια, τη μέτρια και τη σοβαρή. Η μέτρια είναι από 1.500 μέχρι 5.000 και η σοβαρή πάνω από 5.000. Στους τελευταίους ορισμούς, όπως τους θέλει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη σύγχυση στους ορισμούς σε ό,τι αφορά την ιωσινοφιλία, υπέρ ιωσινοφιλία ονομάζουμε την ιωσινοφιλία με πάνω από 1.500 ιωσινόφυλλα στο αίμα σε δύο γενικές σε διάστημα ενός μηνός. Και για το υπέρ ιωσινοφιλικό σύνδρομο κρατάμε τον παλιό ορισμό του 1995 με ιωσινόφυλλα πάνω από 1.500 όταν αυτό διαρκεί πάνω από 6 μήνες, όταν η αιτιολογία παραμένει αδιευκρίνηστη και όταν υπάρχει βλάβη και δυσλειτουργία οργάνου. Δηλαδή, θέλουμε τη βλάβη και δυσλειτουργία οργάνου για να μιλήσουμε για υπέρ ιωσινοφιλικό σύνδρομο. Τελικά, τα τελευταία χρόνια αμφισβητούμε τη διάρκεια των 6 μηνών, γιατί με τις μοριακές μελέτες μπορούμε να βρούμε αιτιολογίες πολύ πιο γρήγορα για το υπέρ ιωσινοφιλικό σύνδρομο και αυτό επιβάλλεται γιατί υπάρχουν και θεραπείες. Κλασικά χωρίζουμε την ιωσινοφιλία σε 4 κατηγορίες, τη δευτεροπαθή ή αντιδραστική, που η βλάβη σε πρωτοπαθή, κλονική, κληρονομική και ιδιοπαθή. Θα τις πάρουμε μία-μία αρχίζοντας από τη δευτεροπαθή ή αντιδραστική. Αυτή είναι η πιο συχνή. Οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή της συντελευκίνης 5 από ενεργοποιημένα ταφλεμφοκύτταρα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Οι αλλεργίες, τα νεοπλάσματα μπορούν να αυξήσουν, να ενεργοποιήσουν τα ταφλεμφοκύτταρα, να παραχθεί η ταφλεμφοκίνη 5 και αυτή να προκαλέσει πολλαπλασιασμό και ενεργοποίηση φυσιολογικών ιωσινοφύλων. Τα αίτια είναι πάρα πολλά, τα βλέπετε εδώ στη διαφάνεια. Το πιο συχνό είναι η ατοπία αλλεργία και το άσθημα. Όπως ξέρετε, συνοδεύονται συχνά από αυξημένα ιωσινόφυλλα. Η IgE είναι ψηλή και μπορεί να βρούμε IgE επίσης, ειδικές IgE σε διάφορα αλλεργιογόνα θετικές και να βάλουμε τη διάγνωση. Δεύτερη σε συχνότητα είναι οι παρασιτικές λοιμώξεις, οι οποίες είναι και συχνές στα παιδιά, τουλάχιστον κάποια είδη. Τα φάρμακα είναι πολύ συχνά. Κακοήθη νοσήματα, αυτοάνοσα νοσήματα, ανοσοανεπάρκειες. Η ανεπάρκεια επινεφριδίων κάνει χαρακτηριστική ιωσινοφιλία. Και μετά υπάρχει μια κατηγορία νοσημάτων που την έβαλα με τον τίτλο «Νοσήματα με ιωσινοφιλία ειδικά ενός οργάνου». Δηλαδή, τα ιωσινόφυλλα κυρίως προκαλούν καταστροφή σε ένα όργανο και μπορεί να υπάρχει περιφερική ιωσινοφιλία στο αίμα. Η ακτινοβολία, το GVH, η αιμοκάθαρση και στα παιδάκια τρισομία 21 μπορεί να κάνουν ιωσινοφιλία. Και θα αρχίσω με τις λοιμώξεις. Οι παρασιτικές λοιμώξεις και μάλιστα οι ελμυνθικές είναι οι πιο συχνές. Τις βλέπετε εδώ, είναι πάρα πολλές. Αρχίζουμε από τις απλές, οξύρους και λάμβλες, που είναι πάρα πολύ συχνές στα παιδιά. Και καλό είναι στις ήπιες ιωσινοφιλίες, που καμιά φορά προκαλούν να τις σκεφτόμαστε και να τις θεραπεύουμε. Ακόμα και η ψώρα κάνει ιωσινοφιλία και μπορεί να μας βοηθήσει αν έχουμε ένα εξάνθημα με τον οκνισμό στα μεσοδακτήλια, να πούμε «Α, μπορεί να είναι ψώρα» και να κοιτάξουμε και από αυτή τη μεριά. Και μετά υπάρχουν μερικές χαρακτηριστικές παρασιτικές λοιμώξεις που κάνουν πολύ ψηλές ιωσινοφιλίες. Θα κρατήσω εδώ την τοξοκάρα του σκύλου και της γάτας, που είναι σχετικά συχνή στα παιδιά. Μάλιστα, ίσως είναι το πιο συχνό αίτιο που κάνει ψηλή ιωσινοφιλία. Προσβάλλει μικρά παιδιά, τα οποία συνήθως μολύνονται από το μολυσμένο χώμα από τους σκύλους και τις γάτες, που περιέχει τις κύστης της τοξοκάρας. Εμφανίζεται συνήθως με δερματικά εξανθήματα και πυρέτιο και προβλήματα από το αναπνευστικό και η ιωσινοφιλία είναι έντονη εξ αρχής και πραγματικά ανεβαίνει τις επόμενες μέρες και εβδομάδες και μπορεί να φτάσει και 100 και να ξεπεράσει και τις 100.000 ιωσινόφυλλα. Και βέβαια άλλες λοιμώξεις, όπως καλά ξέρετε, μπορεί να προκαλέσουν ιωσινοφιλία. Θα κρατήσω τα χλαμίδια στα βρέφη που κάνουν πραγματικά ψηλή ιωσινοφιλία, την ενδοκαρδίτιδα και τους μύκητες και κυρίως τον ασπέργυλο. Τα φάρμακα είναι κάτι που κάνει συχνά ιωσινοφιλία, η οποία μπορεί να είναι απλή, μπορεί να είναι όμως και σοβαρή και γι' αυτό πρέπει πάντα να τα λαμβάνουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά.
απλά αντιβιωτικά που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα ή και πιο δύσκολα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούμε στις νοσοκομειακές νοσηλίες μπορεί να κάνουν ιωσινοφιλία. Βλέπετε εδώ όλα τα φάρμακα που μπορεί να την προκαλέσουν. Θέλω να πω ότι εκτός από τα φάρμακα, η κοκαίνη και ουσίες άλλες τέτοιες μπορεί να κάνουν ιωσινοφιλία και κυρίως πολλά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και φυτικά συσκευάσματα που τώρα είναι της μόδας να παίρνουν, είναι κάτι που το έχω δει πολύ συχνά και όταν υπάρχει αυτό πρέπει να λέμε στη μάνα οπωσδήποτε να διακόπτει και να τη ρωτάμε, γιατί συνήθως δεν το λένε, τα θεωρούν τα φυτικά φάρμακα, ότι, συσκευάσματα, ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Και τέλος υπάρχει το σύνδρομο DRESS που είναι κάτι αρκετά σοβαρό, μια αντίδραση υπερευαισθησίας στα φάρμακα με πυρετό, με ξανθήματα, με βλάβη οργάνου που δεν είναι άμεσα με τη λήψη του φαρμάκου αλλά μπορεί να έρθει εβδομάδες μετά, απαιτεί τη διακοπή του φαρμάκου, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα γιατί τα ιωσινόφυλλα που ο ρυθμός μπορεί να μην είναι και ιδιαίτερα ψηλός, μπορεί να κάνουν βλάβη σε οργάνων και μάλιστα βλάβη στην καρδιά και χρειάζεται κορτιζόνη για να γίνει εκτός από διακοπή του φαρμάκου πολλές φορές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σύνδρομο. Τα κακοήθη νοσήματα είναι πάρα πολλά, δηλαδή τα νεοπλασματικά κύτταρα κρίνουν τη λευκίνη 5 και μπορεί να έχουμε ιωσινοφιλία με φυσιολογικά ιωσινόφυλλα. Το λεύκομα Hodgkin χαρακτηριστικά κάνει ιωσινοφιλία, τα TAF λεμφώματα, το νευροβλάστομα. Κυρίως όμως θέλω να σταθώ στη β' προέλευση οξύλευοβλαστική λευχαιμία, η οποία νομίζω είναι το πιο συχνό αίτιο ιωσινοφιλίας στα παιδιά, η οποία αυτή η ιωσινοφιλία μπορεί να προηγείται ακόμα και μήνες και μέχρι ένα χρόνο έχουμε δει πριν να εμφανιστεί η οξύλευοβλαστική λευχαιμία. Συνδέεται συχνά με βλάβη οργάνου, άρα έχει και ένα χαρακτήρα επίουσας θεραπείας. Οφείλεται στην υπερέκριση κυταροκινών από τα βλαστικά κύτταρα και έχουμε δει σε μελέτες πια που γίνονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ότι αυτοί οι βλάστες συχνά έχουν μια συγκεκριμένη μετάθεση, την 5-14. Μπορεί όμως να μην υπάρχει και αυτή η μετάθεση. Σε αυτό το γονίδιο λοιπόν που δημιουργείται από το υβρίδιο αυτής της μετάθεσης έχουμε την ιντελευκίνη 3 και τις ανοσοσφαιρίνες ψηλού μοριακού βάρους που σημαίνει ότι αυτό είναι και το ερέθισμα για να έχουμε την παραγωγή της ιντελευκίνης 5 και την αύξηση των ιωσινοφύλων. Τα αυτοάνωσα νοσήματα είναι σπάνια αιτία ιωσινοφιλίας, έτσι αλλιώς είναι σπάνια στα παιδιά. Θα αναφέρω όμως το σύνδρομο Σερτ-Στράους, γιατί κάνει χαρακτηριστικά ιωσινοφιλία, ίσως μεγαλύτερη στα παιδιά από ότι στους ενήλικες. Είναι μια αγκίτιδα που αρχίζει με αναπνευστικά προβλήματα κυρίως και μπορεί στην αρχή να είναι ήπια. Έτσι, αν έχουμε ένα άσθημα, μια αλλεργική ρινίτιδα που επιμένει και πολύ ψηλά αιμοπετάλεια, πρέπει να σκεφτούμε αυτό το νόσημα γρήγορα. Εντάξει, η ιωσινοφιλική περιτονίτιδα είναι πολύ σπάνια στα παιδιά, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός λύκος δεν είναι από την ιωσινοφιλία που θα βάλουμε τη διάγνωση. Οι ανοσοανεπάρκειες στα παιδιά προκαλούν ιωσινοφιλίες, είναι μερικές χαρακτηριστικές. Πρώτη και καλύτερη είναι το σύνδρομο υπέργαμας φερνεμίας έψιλον. Δηλαδή βρίσκουμε την IgE πάρα πολύ ψηλή, όπως συνήθως δεν τη βλέπουμε σε άλλα νοσήματα. Είναι το σύνδρομο Job, όπως το λέμε, δηλαδή οι άρρωστοι κάνουν έξεμα με άσχημες βλάβες και σταφυλοκοκκικές δερματικές λοιμώξεις σε επανάληψη. Αυτή η νόσος είναι κληρονομική, μεταβιβάζεται με αυτόσωμο επικρατούντα χαρακτήρα και τα δύο επόμενα στο βάθος είναι το ίδιο σύνδρομο, όμως βρήκαμε λίγο διαφορετικά γονίδια, ο φαινότυπος είναι ίδιος και άρα εδώ αυτή την κατηγορία ίσως πρέπει να τη σκεφτόμαστε σε ψηλή ιωσινοφιλία στα παιδάκια. Και κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω είναι το σύνδρομο Omen, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό στα μικρά μωράκια, μικρά βρέφη, στους πρώτους μήνες της ζωής, είναι και αυτό κληρονομικό. Είναι αυτόσωμο υπολοιπόμενο χαρακτήρα μεταβιβάζεται και χαρακτηρίζεται με διάρειες και διαταραχές στην αύξηση, ερυθροδερμία, αλλοπαικία, ύπατος πλήρων μεγαλεία λοιμώξης. Έχει χαρακτηριστικές μεταλλάξεις που μπορούμε πια να κάνουμε τη διάγνωσή του και αν το αναφέρω είναι γιατί έχει βαριά πρόγνωση και αν ποτέ καταφέρουμε να το διαγνώσουμε νωρίς, πρέπει αμέσως να κατευθύνουμε τον άρρωστο σε αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών με πολλές πιθανότητες να πάει καλά. Και τώρα έρχομαι στα νοσήματα με ιωσινοφιλία ειδικά ενός οργάνου
Και θα αρχίσω από το δέρμα, είναι πολύ συχνά αυτά τα νοσήματα, όχι όμως τα παιδιά. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το σύνδρομο Γκλέις με το υποτροπιάζον αγκιοίδημα με ιωσινοφιλία, πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Πρόκειται όμως για σπάνιες παθολογίες στα παιδιά, μπορεί να συνοδεύεται ή όχι με ιωσινοφιλία στο περιφερικό αίμα. Στα πνευμονικά νοσήματα, εμείς βλέπουμε κυρίως τα δύο πρώτα, δηλαδή το σύνδρομο Λόφλερ, που είναι μια πνευμονοπάθεια με διηθήματα, με βήχα, με πυρέτιο, και είναι χαρακτηριστικό και των παραστικών λοιμόξεων και της ιωσινοφιλίας από φάρμακα. Και την αλλεργική βροχοπνευμονική ασπεργύλωση, που είναι μια αλλεργική αντίδραση στον απικισμό του αναπνευστικού συστήματος από τον ασπέργυλο, κυρίως σε χρόνες καταστάσεις και σε εμάς τα παιδιά στην εινοδικιστική νόσο. Η οξία, η ιωσινοφιλική πνευμονία και η χρόνια ιωσινοφιλική είναι σχετικά σπάνιες στα παιδιά και μπορεί να συνοδεύονται ή όχι με μια σημαντική ιωσινοφιλία στο αίμα. Τέλος, βλέπετε εδώ τα νοσήματα γαστρεντερικού. Είναι η ισοφαγίτιδα, πολύ της μόδας, όλο και πιο πολύ ακούμε για αυτήν. Η γαστρεντεροκολίτιδα, γάστροεντεροκολίτιδα, η φλεμονός του εντέρου, η παγκρεατίτιδα και η κυλοκάκη μπορεί να κάνουν ιωσινοφιλία. Και τώρα σε αυτή την αντιδραστική ιωσινοφιλία, περιλαμβάνουμε κατά την τελευταία ταξινόμηση του ΧΟΥ και τον λέφο υπερπλαστικό τύπο του υπεριοσινοφιλικού συνδρόμου, το οποίο οφείλεται στην ανάπτυξη ενός παθολογικού κλόνου ΤΑΦ λυμφοκυττάρων, που είναι πραγματικά κλόνος, δηλαδή υπάρχει μονοκλονικότητα ή είναι φαινοτυπικά άτυπα ΤΑΦ λυμφοκύτταρα, που έχουν αυτούς εδώ τους φαινότυπους που βλέπετε. Είναι διαφορετικοί φαινότυποι που μπορούμε να τους βρούμε και προκαλούν αντιδραστική ιωσινοφιλία λόγω της παραγωγής τελευκίνης 5. Αυτός ο τύπος γενικά υπεριοσινοφιλικού συνδρόμου είναι ο πιο συχνός στα παιδιά, προσβάλλει συχνά το δέρμα τους πνεύμονες και το γαστρεντερικό, συνοδεύεται από αυξημένη IgE, είναι πολύ ευαίσθητος στην κορτιζόνη, έχει πολύ καλή πρόγνωση γενικά, μπορεί όμως να δίνει μια αυξημένη πιθανότητα για ανάπτυξη ΤΑΦ λυμφώματος. Η διάγνωση γίνεται με τον ενοσοφαινότυπο στο αίμα, που θα δείξει όλες αυτές τις κατηγορίες ΤΑΦ λυμφοκυττάρων που είναι παθολογικές. Και τώρα περνάμε στην κληρονομική. Είναι μια σπάνια οντότητα, παρόλα αυτά είναι υπαρκτή και λένε ότι στις μεσογειακές χώρες είναι λίγο πιο συχνή. Είναι δηλαδή μια ιωσινοφιλία κληρονομική που μεταδίδεται με αυτόσωμο επικρατικό χαρακτήρα, εμφανίζεται πρώιμα στη ζωή. Ήδη τον τέταρτο μήνα την έχουν τα μωράκια. Είναι σημαντική, δηλαδή είναι πάνω από 1.500 ιωσινόφυλλα και μπορεί να φτάνουν και τις 4 και τις 5.000. Είναι κατά κανόνα ασυμπτωματική, αλλά από τότε που την ξέρουμε και παρακολουθούμε τους αρρώστους, κάποιοι μπορεί να κάνουν με τα χρόνια βλάβη οργάνου. Γι' αυτό κανείς θα πρέπει αυτά τα παιδιά να τα παρακολουθεί. Και βέβαια η διάγνωση θα γίνει με την γιατί των γονιών, που κι αυτοί θα έχουν, ο ένας από τους δύο μάλλον, θα έχει αυξημένα ιωσινόφυλλα. Και τώρα περνάμε στη δεύτερη κατηγορία υπεριοσυνοφιλίας, η οποία περιλαμβάνει πολύ πιο σπάνια νοσήματα. Η τελευταία ταξινόμηση του ΧΟΥ, όλα αυτά τα νοσήματα τα βάζει στην κατηγορία των μυελικών νεοπλασιών. Και εδώ περιλαμβάνεται η χρόνια ιωσινοφιλική λευκαιμία. Και κυρίως αυτές εδώ οι κατηγορίες, όπως τις βλέπετε, που ορίζονται γονιδιακά, είναι πια από τα πράγματα που συμβαίνουν στις ταξινομήσεις των νεοπλασμάτων, δηλαδή οι κατηγορίες να γίνονται μόνο με τη μοριακή μελέτη. Εδώ βλέπετε λοιπόν ποια είναι τα μοριακά, οι μοριακές βλάβες σε κάθε κατηγορία. Συνήθως πρόκειται για μυελικά νεοπλάσματα, αλλά μπορεί να υπάρχει και συνδυασμός μυελικών και λεμφικής προέλευσης νεοπλασμάτων, όπως είναι ένα σύνδρομο που το έχουμε δει στα παιδιά, πάρα πολύ σπάνιο, που κάνει ΤΑΦ λέμφωμα και οξία μυελοβλαστική λευχαιμία. Η διάγνωσή τους είναι μοριακή. Η πιο συχνή από όλες αυτές τις διαταραχές που ανήκουν στην πρωτοπαθή ή η κλινική υπεριοσυνοφιλία, που η βλάβη δηλαδή είναι στο ίδιο το κύτταρο, είναι αυτή εδώ, που η βλάβη εντοπίζεται στον υποδοχέα του growth factor για τα αιμοπετάλια.
Παλιά όλα αυτά τα νοσήματα τα λέγαμε μύελο υπερπλαστικό τύπο του υπερσυνοφιλικού συνδρόμου. Πολλοί κρατάνε ακόμα αυτόν τον ορισμό. Έτσι λοιπόν εδώ βρίσκουμε το υβριδικό γονίδιο για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, που είναι μια τυροσινική κοινάση. Αυτό το σύνδρομο υπάρχει στα παιδιά, όλο και περισσότερες περιπτώσεις περιγράφονται, όμως είναι γενικά σπάνιο. Η προσβολή οργάνων είναι πολύ συχνή και μάλιστα της καρδιάς. Δεν απαντά στην κορτιζόνη, ανταποκρίνεται όμως στη χορήγηση ματινίμπης, που είναι μια στοχευμένη θεραπεία που ακριβώς αναστέλει τη δράση αυτού εδώ του υβριδικού γονιδίου που είναι η τυροσινική κοινάσης και αυτός είναι ο αναστολέας της. Και αυτό το σύνδρομο από τότε που υπάρχει ο αναστολέας της τυροσινικής κοινάσης στο ηματινίμπ, που είναι από τις πρώτες στοχευμένες, πολύ πετυχημένες θεραπείες που εφαρμόστηκε για τη χρόνια μελογενή λευχαιμία αρχικά, έχει βελτιώσει πάρα πολύ την πρόγνωση αυτού του συνδρόμου και με την έννοια αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη διάγνωσή του όσο γίνεται πιο, πιο γρήγορα. Και τελικά, όταν δεν είναι τίποτα από όλα για τα οποία μιλήσαμε, ονομάζουμε την υπέριο συνοφιλία με βλάβη οργάνου ιδιοπαθές υπέριο συνοφιλικό σύνδρομο. Δεν βρήκαμε λοιπόν αιτιολογία. Έχουμε αποκλείσει τα παράσιτα. Εδώ πρέπει να πω ότι συχνά πρέπει να κάνουμε θεραπείες παρασίτων γιατί η διάγνωσή τους δεν είναι πάρα πολύ εύκολη και αν θέλουμε να πάμε στα δύσκολα χωράφια του ιδιοπαθούς υπέριο συνοφιλικού συνδρόμου είναι καλύτερα να έχουμε αποκλείσει και με θεραπευτικό τεστ τις αιτιολογίες αυτού του τύπου. Πολλές φορές παρόλα αυτά θα βρούμε αλλοιώσεις στις κυταρογενετικές εάν κάνουμε κυταρογενετική μελέτη στο μυελό των οστών και συχνά βρίσκουμε τρισομία 8 ή τρισομία 1. Παρόλα αυτά και ιδιαίτερα στα παιδιά, το ιδιοπαθές υπεροσυνοφιλικό σύνδρομο έχει καλή πρόγνωση. Εάν είναι ασυμπτωματικό, δεν θα δώσουμε θεραπεία. Πρέπει όμως να παρακολουθούμε τα παιδιά πάρα πολύ στενά και στη γενική αίματος αλλά και υπερήχους καρδιάς και κλινική εξέταση να δούμε αν στον δρόμο υπάρχει προσβολή οργάνου. Και όταν έχουμε συμπτώματα, θα πρέπει να έρθουμε να θεραπεύσουμε με κορτιζόνη. Εάν δεν ανταποκριθεί στην κορτιζόνη, δίνουμε και εδώ ηματινίμπη. Η αύξηση της βιταμίνης Β12 και της τριπτάσης, που πρέπει να γίνεται περιοδικά, θα μας πρόξουν στη διάγνωση του μύελου υπερπλαστικού συνδρόμου. Άρα είναι μία οντότητα την οποία πρέπει να την παρακολουθούμε, γιατί στον χρόνο μπορεί να εξελιχθεί. Και βέβαια πώς θα κατευθυνθούμε στη διάγνωση σε ένα παιδί που έχει οσυνοφιλία. Φυσικά θα αρχίσουμε από το ιστορικό, το οικογενειακό, αν έχει ιστορικό δερματικής ατοπίας, τροφικής αλλεργίας, άσματος, αν έχει ταξιδέψει, αν η χώρα που προέρχεται είναι χώρα τροπική, αν έχει πάρει φάρμακα και ουσίες διάφορες. Θα δούμε τα συμπτώματά του, αν έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό, αν έχει εξάνθημα με κνησμό, αρθραλγίες, μυαλγίες, κοιλιακά άλγια και διάρρεια. Η κλινική εξέταση πρέπει να είναι προσεκτική, πρέπει να τα δούμε όλα. Εδώ δεν ξέρω αν βλέπετε που φαίνονται μερικά εξανθήματα που οφείλονται στην ιοσυνοφιλία. Οι αιτίες είναι τελείως διαφορετικές και βλέπετε ότι είναι έντονες δερματικές εκδηλώσεις, οι οποίες όμως δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικές της αιτίας. Λοιπόν, ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος, καταλαβαίνετε, έχουμε τη γενική αίματος, η οποία μας δείχνει αρκετά πράγματα. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν παθολογικά ιοσυνόφυλλα στη μορφολογία. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι άρρωστοι είχαν το μύελο υπερπλαστικό σύνδρομο και παρόλα αυτά τα ιοσυνόφυλλα φαινόντουσαν φυσιολογικά και μορφολογία παθολογική σε ιοσυνόφυλλα που ανήκαν στην αντιδραστική υπεριοσυνοφιλία. Η ΣΕΡΠΕ βέβαια και η ταχύτητα καθυζήσεως. Θα μετρήσουμε τη βιταμίνη Β12 γιατί όταν είναι ψηλή μας στρέφει στο μύελο υπερπλαστικό τύπο και πρέπει να ψάξουμε τα γονίδια. Η ΕΛΤΕΧΑ θα κάνουμε νεφρικό και υπατικό έλεγχο. Την IG και τις ειδικές IG, τα δερματικά τεστ αν υπάρχει ανάγκη, παρασυστολογική κοπράνου. Εδώ ίσως αρχικά αν έχουμε μία μέτρια ιοσυνοφιλία, δηλαδή κάτω από 1500 ιοσυνόφυλλα, μπορεί ο έλεγχός μας να σταματήσει, αλλά η παρακολούθηση όπως είπαμε θα συνεχιστεί. Τώρα, εάν τα πράγματα επιμένουν ή τα ιοσυνόφυλλα αυξάνουν, θα προχωρήσουμε
στην παρασίτωση, με τους ορολογικούς ελέγχους, με PCR παρασίτων. Θα προσδιορίσουμε τις ανοσοσφαιρίνες, υπέρηχο καρδιάς, ακτινογραφία θώρακος, τα συμπληρώματα, αυτοαντισώματα για τα αυτοάνοσα νοσήματα και πια θα προχωρήσουμε στον ανοσοφαινότυπο αίματος για να βρούμε παθολογικό, πιθανά παθολογικό πληθυσμό τάφλ λιμφοκυττάρων. Θα κάνουμε PCR στο αίμα για να ψάξουμε ανασυνδυασμούς του υποδοχέα των τάφλ λιμφοκυττάρων. Θα μετρήσουμε αυτή την ουσία, η οποία είναι πολύ δύσκολη παρόλα αυτά, γιατί δεν γίνεται σε πολλά εργαστήρια, παρόλα αυτά είναι πολύ χρήσιμη γιατί μας δείχνει το λέμφο υπερπλαστικό τύπο που είναι καλύτερης πρόγνωσης στα παιδιά. Θα μετρήσουμε την ιδελευκίνη 5, που και αυτή μας δείχνει την αντιδραστική οσινοφιλία. Αντίθετα, η τριπτάση μας δείχνει την πιο δύσκολη μορφή του μύελου υπερπλαστικού υπεροσινοφιλικού συνδρόμου. Θα μετρήσουμε την τροπονίνη για να δούμε αν υπάρχει βλάβη της καρδιάς. Δεν μας φτάνει δηλαδή ο υπέρηχος, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και μαγνητική καρδιά στην παραμικρή αμφιβολία. Και μια τελευταία μόδα είναι να μετράμε το γονίδιο για το Wilms, για τον όγκο Wilms στο αίμα, δηλαδή να μετράμε τα αντίγραφά του, γιατί έχει βρεθεί ότι αν είναι αυξημένα, αυτό μπορεί να μας πρόχνει στο μύελο υπερπλαστικό τύπο και άρα πράγματι να μας κάνει να κάνουμε γρήγορα τις μοριακές ανομαλίες. Και τελικά θα προχωρήσουμε βέβαια στο μυελόγραμμα, μάλλον στις κυταρογενετικές και μοριακές μελέτες. Αυτές μπορεί να γίνουν και στα κύτταρα του αίματος, μας δίνουν πολύ καλά τη διάγνωση και στο μυελόγραμμα. Κάνουμε λοιπόν κυταρογενετική μελέτη και φύς για να βρούμε τις υβριδικές, τα υβριδικά γονίδια. Και βέβαια κάνουμε τις PCR, οι οποίες είναι πολύ πιο ευαίσθητες, γιατί καμιά φορά είναι πάρα πολύ λίγα κύτταρα που έχουν την βλάβη και άρα είναι καλύτερα να κάνουμε PCR για τη διάγνωση. Απεικονιστικός έλεγχος θα γίνει με αξονικές παντού στο σώμα εφόσον αυτό επιβάλλεται, σπυρομετρία για τα αναπνευστικά και βιοψίες ιστών κάθε φορά που αυτό μας φαίνεται χρήσιμο. Εδώ βλέπετε τις κυταρογενετικές ανομαλίες και τα υβριδικά γονίδια όπως είναι σήμερα γνωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα βρίσκουμε. Έχει πέσει και η τιμή. Όταν τα ψάχνουμε μοριακά έχουν πέσει λίγο οι τιμές. Δεν είναι αυτά τα νούμερα που βλέπαμε παλιά. Και είναι σημαντικό γιατί είναι μορφές που έχουν βαριά πρόγνωση, η οποία όμως έχει αλλάξει με τη χορήγηση των στοχευμένων θεραπείων. Και βλέπετε μερικά, ξέρουμε ότι έχουν πολύ βαριά πρόγνωση, όπως αυτό που σας είπα, το τάφ λέμφωμα και οξία μυελοβλαστική λευχαιμία που είναι σε αυτή την κατηγορία, με αυτή τη μοριακή βλάβη. Και τότε όταν την έχουμε πρέπει αμέσως να κατευθύνουμε τον άρρωστο σε αλλογενή μεταμόσχευση μυλού των οστών, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα γίνει αλλιώς καλά. Και τώρα η θεραπεία της υπεροσινοφιλίας, για να έχουμε μια ιδέα σε ποιους αρρώστους απευθύνεται. Είπαμε έχουμε αποκλείσει την αντιδραστική, γιατί η αντιδραστική θα γίνει καλά αν θεραπεύσουμε το αίτιό της. Για τους αρρώστους που έχουν μύελο υπερπλαστικό τύπο ή υποψία του, πρέπει να προχωρήσουμε στη θεραπεία ακόμα και αν η υπεροσινοφιλία είναι ασυμπτωματική. Για τους συμπτωματικούς αρρώστους οπωσδήποτε προχωρούμε στη θεραπεία. Για αυτούς που έχουν ευρήματα στον απεικονιστικό έλεγχο, παραδείγματος χάρη στον υπέρηχο καρδιάς, πρέπει επίσης να προχωρήσουμε σε θεραπεία γιατί υπάρχει βλάβη οργάνου. Και ποιες είναι οι θεραπείες? Θεραπεία εκλογής αποτελεί κορτιζόνη, γιατί πιο συχνό στα παιδιά είναι ο λέμφο υπερπλαστικός τύπος και τουλάχιστον μέχρι να έρθει ο μοριακός έλεγχος θα αρχίσουμε με την κορτιζόνη, η οποία εξάλλου είναι απαραίτητη αν υπάρχει βλάβη της καρδιάς, σαν συμπτωματική θεραπεία. Θεραπεία εκλογής για το μύελο υπερπλαστικό τύπο είναι, όπως είπαμε, το ηματινίμπ. Όταν αυτά δεν δρούν, βλέπετε, υπάρχουν άλλες θεραπείες που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε στις βαριές μορφές αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών. Και υπάρχει αυτή εδώ η θεραπεία, το Mepolizumab, που είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στην τελευκίνη 5, η οποία είναι μια καινούργια θεραπεία, είναι ένα φάρμακο σχετικά εύκολο, που δίδεται βέβαια ενδοφλέβεια. Τώρα χρησιμοποιείται και καμιά φορά σε αρρώστους με βαρύ άσθημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο λέμφο υπερπλαστικό τύπο της υπεροσυνοφιλικού συνδρόμου, κυρίως για να μην παίρνουν οι άρρωστοι ψηλές δόσεις κορτιζόνης εφόσον έχουν απαντήσει την κορτιζόνη. Και τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι όπως είδαμε η οσινοφιλία δεν είναι σπάνια στα παιδιά. Ε,
λένε ότι, οι μελέτες λένε ότι η οσινοφιλία εμφανίζεται στο 4% των ανθρώπων που κάνουν μια γενική αίματος έξω από το νοσοκομείο και 10% στους αρρώστους που έρχονται στο νοσοκομείο. Αυτές οι μελέτες όμως δεν είναι ακριβώς σε παιδιά, είναι παιδιά και ενήλικες. Η υπέρη οσινοφιλία, δηλαδή πάνω από 1500 η οσινόφιλα, έχει μια δύσκολη αιτιολογική διάγνωση και ταξινόμηση. Ακόμα και οι απλές τις αιτίες δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τις διαγνώσουμε, παραδείγματος χάρη οι παρασιτώσεις. Είναι απαραίτητος εξειδικευμένος εργαστηριακός έλεγχος που γίνεται βέβαια σταδιακά, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί σήμερα είμαστε σε θέση να ταυτοποιήσουμε μοριακούς τύπους, οι οποίοι έχουν θεραπείες, καταλήγουν δηλαδή οι άρρωστοι σε θεραπείες για καταστάσεις οι οποίες παλιότερα ήταν απογοητευτικές. Με αυτή την έννοια υπάρχει μεγάλη θεραπευτική πρόοδος και άρα είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε σε τι μπροστά είμαστε και αυτό τον εξειδικευμένο έλεγχο να τον τολμούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ερωτήσεις ή διευκρινήσεις για την κυρία Στυσινοπούλου. Από το ακροατήριο, ερωτάζω. Ναι. Ομολογώ κάποια πράγματα που δεν τα ήξερα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρω πολλά, σημαίνει ότι είναι ένα κομμάτι που εγώ δεν είχα ποτέ. Προχωρεί συνέχεια. Προχωράει συνέχεια. Αν μπορείς να μας δώσεις την πολύ έτσι σύντομη σύνοψη απάντηση σε μια ερώτηση, πότε θα κάνουμε μυελό, όταν αποτύχει κάτι άλλο, όταν δεν έχουμε φτάσει τη διάγνωση, όταν έχουμε την υποψία με όλο το κλινικό σύνδρομο, αυτό μπορούμε να το μορφοποιήσουμε λίγο. Καταρχήν πρέπει να δώσουμε θεραπεία με κορτιζόνη κάθε φορά που το έχουμε στο νου μας να το κάνουμε. Ας είναι και για κάποια αιτία, ξέρω εγώ, που δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Καταρχήν δίνουμε λίγο σημασία στο νούμερο. Μιλάμε για υπέρη οσινοφιλία με πάνω από 1500 οσινόφιλα. Με το πρόβλημα το εξής όμως, ότι δεν αφήνουμε ένα παιδί που έχει 1200 οσινόφιλα ελεύθερο. Δηλαδή ξανακάνουμε για να δούμε, γιατί μπορεί να είναι κάτι ερχόμενο και μετά από δύο εβδομάδες να έχει 50.000. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει κανείς να το έχει στο νου του. Όμως, όλα αυτά που είπαμε και ο έλεγχος ο βαρύς αρχίζει με 1500 οσινόφυλλα και πάνω, ακόμα όμως και αν το παιδί είναι καλά. Τώρα, μυελόγραμμα. Κάνουμε εύκολα. Όπως είδες, όταν κάνουμε τον πρώτο έλεγχο, που είναι μια γενική, ξέρω εγώ, ταχύτητες, λίγο για παράσιτα, λίγο για αλλεργίες, και περνάμε και εκεί δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, δηλαδή εξακολουθεί το παιδί να έχει οσινοφιλία, προχωρούμε αμέσως και στις ειδικές εξετάσεις του τύπου Interleukin 5, τριπτάση, βιταμίνη 12, και στις πιο εξειδικευμένες που είναι ο μυελός. Αλλά πρέπει να το οργανώσουμε, γιατί όποιος λέει μυελό, σημαίνει ότι πρέπει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία επίσης δεν είναι απαραίτητο να γίνουν στο μυελό, γιατί βλάβη, ακόμα και αν είναι κλονική, υπάρχει στο αίμα. Πρόκειται για παθολογικά οσινόφυλλα που υπάρχουν και στο αίμα, δεν είναι περισσότερα στο μυελό, δεν πρόκειται για οξυλιφχαιμία. Άρα οι διαγνώσεις μπορεί να γίνουν και στο αίμα. Γιατί βασικά είναι η PCR και η φύση που πρέπει να γίνει για να βρούμε όλες αυτές τις μοριακές. Είμαστε υποχρεωμένοι. Γιατί υπάρχουν θεραπείες. Υπάρχουν θεραπείες οι οποίες κάνουν αυτές τις αρρώστιες στο ηματινίμπι. Είναι ένα φάρμακο από το στόμα. Δηλαδή, ο άρρωστος παίρνει ένα χάπι και εκεί που πέθαινε πριν από, δεν ξέρω, 20 χρόνια, 15, τώρα είναι καλά με ένα χάπι. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι πριν να κάνει βλάβη στην καρδιά, να τον έχουμε βρει αυτόν τον άρρωστο. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε μια γενική αίματος και αρκετά νοσηλόφυλλα. Πότε θα εξελίξουμε να προχωρήσουμε πιο καλά? Από την αρχή. Γενικά. Από την αρχή, αλλά θα αξιολογήσετε το ιστορικό. Αν ένα παιδί που εκείνη την ώρα έχει ένα παροξυσμό άσματος, παραδείγματος χάρη, θα σταθείτε εκεί και θα παρακολουθήσετε. Δεν αφήνουμε όμως την υπέρη οσινοφιλία. Γενικά, κάνουμε έλεγχο σχετικά γρήγορα. Αλλά αν βρούμε μια αιτία, δηλαδή αν ένα παιδί έχει λάμβλες, έχει οξύουρους, μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό. Θεραπεύουμε αυτό και το οσινοφιλία περνάει. Ή ξέρω εγώ, αν έχουμε μια τοξοκάρα, παρά το ότι είναι πάρα πολύ ψηλά τα μοπετάλια, συνήθως η τοξοκάρα είναι πάνω από 20.000.
Παρ' όλα αυτά, με ένα αντιπαρασιτικό από το στόμα γίνονται καλά. Άρα εκεί θα σταματήσει ο έλεγχος. Εάν όμως δεν βρίσκουμε αιτίες, και η παρακολούθηση και ο έλεγχος γίνεται και επαναλαμβάνεται κιόλας. Άλλη ερώτηση, μία. Ναι. Άκουσα πριν που είπατε ότι μπορεί ένα ιωσινοφιλικό, μια ιωσινοφιλία και να παίρνει τα ιωσινόφιλα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να εμφανίσει μια κακοήθεια. Ναι, δεν πέφτουν τα ιωσινόφυλλα τόσο, εκτός αν δώσουμε κορτιζόνη βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η αντιδραστική ιωσινοφυλία στην κορτιζόνη και καμιά φορά το κάνουμε γιατί έχουν έντονα εξανθήματα, έχουν κνησμούς. Αν δεν δώσουμε κορτιζόνη, δεν πέφτουν τα ιωσινόφυλλα, απλώς εμφανίζονται και οι βλάστες της οξείας λιμφοπλαστικής λευχαιμίας. Και αυτό πρέπει να το κρατάμε στο νου μας. Υπάρχουν μερικές φορές που είναι η οξεία λιμφοπλαστική λευχαιμία και η ιωσινοφιλία μαζί και στην περιφέρεια βλέπει κανείς πιο πολύ τα ιωσινόφυλλα, δεν βλέπει βλάστες, πρέπει να κάνει μια λόγια να τους δει. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση που πραγματικά δεν υπάρχουν εκείνη τη στιγμή βλάστες. Θα έρθουν βλάστες στο δρόμο. Σε τρεις μήνες, σε ένα μήνα, σε μέχρι και ένα χρόνο έχουμε δει αργότερα. Ναι, δηλαδή βλέπετε ότι, εντάξει, όταν όμως ένα παιδί έχει 1200 ιωσινόφυλλα και έχει οξύουρους, παίρνει μια θεραπεία και γίνεται καλά, δεν θα κάνουμε ένα δράμα γι' αυτό, τελείωσε. Αλλά πρέπει να το ελέγχουμε ότι έγινε καλά, ότι δεν ανεβάζει ιωσινόφυλλα. Και επίσης αυτό που δεν μας καλύπτει είναι ότι ο αριθμός των ιωσινοφύλων μας δείχνει το τι γίνεται από την άποψη της βλάβης των οργάνων. Δηλαδή μπορεί να έχουμε σοβαρές βλάβες και μάλιστα στην καρδιά, χωρίς να είναι πολύ ψηλός ο αριθμός των ιωσινοφύλων. Επόμενα πρέπει και εκεί να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Στην περίπτωση των ιωσινοφιλικών λευχαιμιών που ήταν το κύτταρο είναι έτσι πιο κακοήθες, έτσι από την εμπειρία σας, αυτό σαν πρόβλημα πού κυμαίνεται έτσι σε όλη τη φάση της λευχαιμίας στο παιδί, από πλευράς αντιμετώπισης, από κατάσταση σοβαρότητας. Εννοείται από τη θεραπεία δηλαδή. Ναι, δηλαδή ποια είναι η θεραπεία. Η θεραπεία, ναι, είναι ναι, ναι. Δεν είναι δύσκολη, γιατί γίνονται καλά. Δηλαδή, γίνονται καλά και πια το ξέρουμε. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε φτάσει να σταματάμε το ηματινίμπ, που είναι μια πολύ εύκολη θεραπεία, δεν είναι ιδιαίτερα τοξική. Και μάλιστα ο πιο συχνός μοριακός τύπος αυτός του παράγοντα του υποδοχέα των αποπεταλίων που είναι τύπου Α, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητος στο ηματινίμπ, είναι παιδιά που παίρνουν χαμηλή δόση αυτού του φαρμάκου. Έχουμε φτάσει να το σταματάμε χρόνια μετά, 2-3 χρόνια, τα παιδιά είναι μια χαρά και κάποια που υποτροπίασαν τους ξαναδίνουμε και παραμένει ευαίσθητη νόσος. Είναι δηλαδή πράγματα που λίγο δεν τα ξέραμε παλιότερα. Οι στοχευμένες θεραπείες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και αυτό είναι κάτι που μας είναι τεράστια πρόοδος, γιατί μία αρρώστια που υποτροπιάζει, που είναι νεοπλασματική και υποτροπιάζει, σπάνια με τα μέσα που ξέραμε μέχρι τώρα, χημειοθεραπείες κλπ, θα είχε την ίδια καλή πρόοδο, την ίδια καλή εξέλιξη. Καταρχήν αλλάζουμε χημειοθεραπείες, ενώ εδώ δίνοντας τον ίδιο παράγοντα, που είναι εύκολος και σχετικά σε μικρή δόση και χωρίς πολλές παρενέργειες, ξαναβάζουμε τον άρρωστο σε ύφεση. Άρα αυτοί οι άρρωστοι δηλαδή έχουν μια χρόνια νόσο με την έννοια της παρακολούθησης, αλλά είναι κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή μια αρρώστια βαρύτατη που οδηγούσε στο θάνατο έχει γίνει εύκολη. Άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω, Βανατάσα, στην συστηματική μαστοκύτωση, ένας από τους παράγοντες, ας πούμε, αν θέλει να πει κανείς έτσι που ελέγχουμε, είναι η τριπτάση. Ναι. Είναι δηλαδή ένα σημείο όπου η συστηματική μαστοκύτωση συναντάται πια με υπεριωσινοφιλικό σύνδρομο. Ναι. Αυτό στα παιδιά θεωρείται ότι δεν υπάρχει, γιατί ήδη η συστηματική μαστοκύτωση είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο στα παιδιά, έως ανύπαρκτο, πολλοί δεν το πιστεύουν.
Ο συνδυασμός των δύο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σπάνιο. Την τριπτάση εδώ την κάνουμε γιατί ο μύελου υπερπλαστικός τύπος, δηλαδή ο τύπος ο νεοπλασματικός, ας πούμε, με τις μοριακές βλάβες, συνοδεύεται από αυξημένη τριπτάση, γιατί και τα μαστοκύτταρα είναι λίγο ζαλισμένα και υπάρχει αυξημένη τριπτάση, όπως και αυξημένη βιταμίνη Β12. Όπως και μειωμένη ερυθροπιτίνη, γιατί ο μυελός είναι ανακατεμένος και παράγει ό,τι θέλει, η ερυθροπιτίνη είναι μειωμένη. Αυτά δηλαδή είναι έμεσα σημάδια που δείχνουν λίγο ότι πρόκειται για νεοπλασματική κατάσταση. Δεν την κάνουμε τόσο για την μαστοκύτωση, όμως αν πράγματι τη σκεφτούμε, γιατί κάτι βλέπουμε στο μυελό μας, στο κύτταρα ή κάτι, κάνουμε μοριακά, ψάχνουμε το σεκίτ και το... Ναι. Επίσης, τώρα θέλω να πω επειδή σχολεία στη βιταμίνη B12 και μέσα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση υπάρχει βιταμίνη B12 και πολλές φορές έτσι λέγοντας οι γονείς ή και οι παιδίατροι τσεκάρουν εκεί πέρα, πάρει και μία B12 και είχε τύχει παιδί, το οποίο είχε και άλλη εξέλιξη μετά, όπου η τιμή της B12 που προέκυψε από τη μέτρηση ήταν εξωφρενική. Και η απάντηση του συναδέλφου, μια χαρά. Είναι το καλύτερο. Διότι μας νοιάζει μήπως είναι χαμηλή η B12. Λίγα, είστε φορτωμένος σήμερα. Όντως, άμα θα ήταν χαμηλή η B12, θα έχεις τώρα μεγάλη βλαστική αναιμία στην περιφέρεια, ας πούμε. Και, ναι, θέλω να πω, αν τα δίνουμε κάτι και ξέρω τι το δίνουμε. Όπως για παράδειγμα, μετράμε IG. Η IG γενικώς θεωρείται, ας πούμε στο μυαλό όλων μας έχει μείνει, είναι ένας ανδρός δείκτης σε αλλεργικά νοσήματα. Αλλά τούτης η high IG υποκρύπτει ανοσολογική ανεπάρκεια. Έτσι με κλασικό επρόσφατο σύνδρομο Τζον, φυσικά. Που σημαίνει ότι όταν βλέπω σε έναν άρρωστο και δεν μπορώ να δικαιολογήσω υψηλή τιμή IG, πολλές φορές δεν μάλιστα. Αυτοί οι άρρωστοι έχουν και πιο συστηματικές εκδηλώσεις, έχουν καμιά σπληνομεγαλία ή οτιδήποτε, κάτι που το θεωρείς άσχημα και δεν πειθαρχεί, ότι πρέπει να πας για νοσηλευτικό έλεγχο. Βέβαια η IG που έχουμε δει σε αυτά τα σύνδρομα, το λεμφοϊπερπλαστικό τύπο, και σε άλλες αντιδραστικού τύπου υπερεισυνοφιλίες, είναι πολύ ψηλή. Δηλαδή, είναι πάνω από 1.000, είναι πάνω από 2.000, που δεν ξέρω, στο άσθημα δεν βλέπουμε τόσο ψηλές. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικά ψηλότερες. Στο δέρμα πολλές φορές παίρνει κανείς πιο ψηλές τιμές, αλλά βλέπεις ναι. Ένα κάτι που το θεωρείς έξεμα, που λες ότι κάνει επανειλημμένες λοιμώξεις και είναι εκεί, αλλά από κάτω κρύβονται τζόμ. Θα θυμάστε στο νοσοκομείο Πέντων, είχαμε δει. Ναι, είχαμε δει και εδώ, και εδώ είχαμε δει. Και εδώ είχαμε δει τζομπ. Πάνω και άλλα μικρόβια λόγω τη νοσολογική του ανεπάρκεια. Έτσι. Και μετά πα και αποδίδει στην IG και είναι στην πραγματικότητα ένα άλλο νόσημο που κρύβεται από την παρακάτω. Όπω επίση ήθελα να πω, έχουμε ζήσει μαζί μία συστηματική τοξοκαρίαση στο Αττικό, έτσι, με παιδί το οποίο θεωρούσαμε ότι θα πεθάνει. Όχι εγώ, εσείς. Εγώ. Εγώ ήμουν ψύχρεμη. Με παιδί με ένα φοβερό υπατοσπληκτικό, με εικόνα άστατος, πολύ βαριά. Που βάραινε. Ναι. 120.000 ιωσινόφυλλα. Έτσι, έτσι. Και τελικά ήταν ένα παιδί το οποίο υποτροπίαζε γιατί ήταν μέσα στο περιβάλλον του σπιτιού εκεί πέρα στις γλάστρες τους με τις γλάστρες. Λοιπόν, ο σκύλος είχε μολύνει τις γλάστρες σε δύο ρόφους, της μαμάς και της γιαγιάς. Η μαμά δεν είχε καταλάβει γιατί αγάπαγε τους σκύλους και δεν ήθελε να τους αποχωριστεί. Δεν το είχε πάρει βαθιά που της είπαμε πετάξει τις γλάστρες και το παιδί αναμολυνόταν συνέχεια. Είναι άτιμη τοξοκάρα. Και εντάξει, κανείς πρέπει να την ξέρει, γιατί αλλιώς μπορεί να φτάσει να δίνει και θεραπείες. Βέβαια, μια άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω, αν ποτέ φτάσετε να δώσετε κορτιζόνη ή πιο εξειδικευμένες θεραπείες, πρέπει να έχετε θεραπεύσει τις παρασιτώσεις. Εμείς οι ογκολόγοι δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί, γιατί πριν αρχίσουμε χημειοθεραπεία στα παιδάκια που έρχονται από χώρες τροπικές, κάνουμε πάντα
θεραπείες για τα παράσιτα είναι θεραπείες που δεν δημιουργούν προβλήματα, είναι σχετικά κίνδυνες, εύκολες και το κάνουν και στα θεραπευτικό τεστ. Είναι απαραίτητο αυτό, γιατί μπορεί να πέσουμε σε μεγάλες δυσκολίες. Επίσης, όπως σας είπα, τα ιωσινόφυλλα καμιά φορά τα αντιδραστικά φαίνονται χειρότερα και από τα κακοήθη στην μορφολογία τους. Είναι λίγο περίεργο αυτό το θέμα της ιωσινοφυλίας. Και ας πούμε τώρα που έλεγες για τη χρόνια ιωσινοφυλική λευχαιμία, δηλαδή είναι ένας ορισμός πάρα πολύ δύσκολος. Το έλεγα και πριν έτσι που συζητάγαμε. Άντε να βρεις τώρα 2.000, λέει, 2% παθολογικά ιωσινόφυλλα στην περιφέρεια και πάνω από 5%, αλλά κάτω από 20% στο μυαλό των οστών. Ποιος είναι αυτός ο μορφολόγος που θα το δει αυτό? Εγώ πάντως δεν είμαι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολες διαγνώσεις. Απλώς είναι για να υπάρχουν στις ταξινομήσεις. Επίσης, θέλω να πω πόσα πράγματα ενώ είναι κοινά και πρέπει να σκεφτόμαστε. Η χώρα μας, ας πούμε, είναι γεμάτη γάτες. Δεν μπορείς να πας σε εστιατόριο εάν δεν γυρίζουν οι γάτες στα πόδια. Δεν μπορεί να θεωρείς ότι η τοξοκαρίαση είναι, ας πούμε, νόσος σπάνια. Όχι, η τοξοκαρίαση είναι συχνή στην Ελλάδα. Έτσι. Είναι πολύ συχνή. Έτσι. Έχουμε δει εδώ στο ιατρικό, πέρα από το Αττικό που αυτό ήταν με πάρα πολύ, έχουμε δει 3-4 παιδιά με 20-25-40-50 χιλιάδες ιωσινόφυλλα. Δηλαδή είναι υπαρκτή και στο παιδόν είχαμε δει πολλά τέτοια. Βέβαια. Αρκετά παιδιά. Όπως όταν σχολιάζαμε παλιότερα κάτι scratch disease και νόμιζε κανείς ότι είναι μία νόσος που καλά. Και είμαστε μετά όταν την μαθαίνεις σαν αρρώστια, βλέπεις όσα μετά παιδιά διαγνώσκησαν. Και αντίστοιχα, άμα δει κανείς κυλιδώδες μεσογειακός πυρετός, βλέπεις δημοσιεύσεις από το Ισραήλ, την Ιταλία, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ή την Γαλλία, χιλιάδες περιστατικά. Εδώ πέρα δηλαδή, φοβούνται το Ιόνιο ή το Αιγαίο, ας πούμε, τσιμπούρια έχουν εδώ στο Θεό. Αλλά μερικές φορές είναι και νοθρότητα δέρματος, αν να τις διαγνώσουμε. Μερικές περνάνε, είναι και πιο εύκολες λοιμώξεις, αλλά τα σύνδρομα ντρες, άμα δεν το ξέρεις, ας πούμε, το ντρες, ότι θα περάσει και καιρός, έχει δώσει φάρμακα. Τα φάρμακα θέλουν μεγάλη προσοχή. Διάμεσης νεφρίτιδας και ιωσινοφιλίας και ιωσινοφιλουρίας. Μία φορά που είχα πει στους συναδέλφους βιομαθολόγους να δουν ιωσινόφυλλα στα ούρα, νομίζω ήταν πρόηγα. Έφυγε η Φανή, να τη ρωτούσαμε. Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα συνεχίσω λίγο εδώ πέρα. Θα τα πούμε την Τρίτη, όπως είπαμε. Την Τρίτη, εντάξει. Ωραία. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Λοιπόν, λίγα πραγματάκια θα πω. Τώρα για να, έτσι, να συνεχίσουμε. Ένα άρθρο είναι αυτό με τα παιδιά που καταπίνουν μπαταρίες. Το λέω ότι ευκαιρία, γιατί στην μία κλινική είναι ένα παιδί που έχει καταπιεί μία τέτοια μπαταρία. Και είναι πολύ σοβαρές ιστορίες αυτές, έτσι, ιδιαίτερα εάν έχει μείνει στον ισοφάγο πρέπει να αφαιρεθεί το ταχύτερο δυνατόν. Μην ακούμε δηλαδή ότι έγινε κάτι τέτοιο και μείνουμε, λέμε στη μάνα κατάπιε μπαταρία αυτές μπάτων, τις μικρές που είναι, που μπαίνουν στα ρολόγια, δόθε και ήθε. Αυτές η απάντηση είναι πάρε το παιδί και να βαρέσουν τα πόδια στο κεφάλι σου και να πας στο νοσοκομείο. Διότι εάν έχει μείνει η μπαταρία κανένα δίωρο στον ισοφάγο, έχει τρυπήσει τον ισοφάγο, έχει τρυπήσει την αορτή, έχει καταστρέψει με τους σπονδύλιους δίσκους, όπως έχει θετικό αρνητικό, κλείνει κύκλωμα αμέσως με τους ιστούς εκεί. Το ίδιο γίνεται και στο στομάχι μας. Μία μεγαλύτερη, έτσι, ίσως αναμονή μπορεί να έχει κανείς όταν είναι στο έντερο και εξαρτάται από το μέγεθος και τον τύπο, αλλά πρέπει να παρέμβεις πάρα πολύ γρήγορα. Μία πρακτική γνώση, γι' αυτό θέλω να το πω, αν ένα παιδί καταπιεί μία τέτοια μπαταρία, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να του σταθεί και με το σχήμα που έχει να καθίσει στον ισοφάγο.
Φυσικά θα αρχίσει αμέσως να έχει συμπτωματολογίες, η ελώρια, δυσφαγία, δυσκαταποσία, όλα αυτά τα πράγματα. Το πιο απλό πράγμα που έχετε να του κάνετε είναι να του δώσετε μέλι. Έτσι δίνουμε μέλι, 10 ml κάθε 10 λεπτά επί 6 χορηγήσεις. 60 ml, του δίνουμε μια καλή ποσότητα μέλι και ο λόγος που του δίνουμε το μέλι είναι διότι αναστέλει τη δράση του υπεροξιδίου του υδρογόνου που παράγεται γιατί κάνει αμέσως έγκαυμα στους ιστούς και αυτό είναι που αλλάζει το pH και τρυπάει τον ισοφάγο. Οπότε αυτό το λέω σαν μια πρακτική γνώση η οποία είναι δεκτή σε όλους τους αλγόριθμους άμα δείτε τελευταία της θεραπείας για τον της θεραπείας. Μέχρι ότου να τη βγάλεις την μπαταρία, γιατί πρέπει να την βγάλεις. Από εκεί τουλάχιστον κάντε αυτό το πράγμα, να του δώσετε μέλι εκεί πέρα και να φύγει για το νοσοκομείο το παιδί. Έστω και από τηλεφώνου. Λοιπόν, αυτό λέει αυτό το άρθρο, είναι ωραίο άρθρο. Οι μπαταρίες του λιθίου είναι πιο επικίνδυνες. Βέβαια. Αυτές είναι πιο επικίνδυνες. Εκείνες οι οποίες φαίνεται ότι είναι λιγότερο επικίνδυνες είναι οι μπαταρίες που βάζουν στα ακουστικά, στα αυτιά. Εκείνες είναι από κάποια άλλη ένωση, δεν είναι λίθιο κυρίως αυτές. Λοιπόν, του λιθίου βέβαια. Λοιπόν, στο τελευταίο τεύχος του Journal of Pediatrics είδα και αυτό το άρθρο με η βιταμίνη D, ας πούμε, επίπεδα βιταμίνης D σε παιδιά με βροχιολίτιδα, ότι κάνουν τέλος πάντων τη βροχιολίτιδα πολύ πιο σοβαρή. Το αναφέρω έτσι γιατί δίνεται εκεί πέρα και μετράτε βιταμίνη D. Όταν μετρούμε βιταμίνη D φυσικά μετράμε την ολική βιταμίνη D, την 25-υδρόξι D και όχι την 1-25-διυδρόξι D3 που έχει μέσα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έχει και τις δυο. Έτσι, γιατί τις αποθήκες στη βιταμίνη D είναι η 25-υδρόξι βιταμίνη D. Έχουν γίνει πολλά σχόλια, τώρα το ξέρετε, σε όποια παιδιά και να μετρήσετε έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, έχουν θεωρηθεί, έχει αποδοθεί μάλλον ή έχει συσχετιστεί με το ότι όλα τα αντιλιακά κρέμες, κακό, αρώματα, ό,τι βάζουμε, έχουν σαν screens πια και παρεμποδίζεται η σύνθεση της βιταμίνης D για τον γνωστό λόγο του μελανόματος. Έχει αναφερθεί λοιπόν αυτή η συσχέτιση ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και βαρύτητα της βροχιολίτιδος. Μπορώ να ρωτήσω γιατί. Ναι. Πότε δίνουμε προφύλαξη στα μωρά? Στα μωρά τα θυλάζοντα παίρνουν όλα προφύλαξη. Όλα. Και τα πρόωρα ακόμη και αν παίρνουν ξένο γάλα επειδή θα έχουν φάση ταχείας ανάπτυξης μεγαλύτερης από τα τελειόμηνα θα πάρουν ακόμη και αν παίρνουν ξένο γάλα. Λοιπόν, και επίσης γίνεται τελευταία χρόνια μια μεγάλη φασαρία με τα προβιωτικά και όλα αυτά που βλέπετε και αυτή η εργασία με τον Lactobacillus rhamnosus είναι το πιο σύνηθες λακτοβάκυλος που έχουν όλα αυτά τα προβιωτικά είναι από το τεύχος του New England που κυκλοφόρησε σήμερα. Έτσι είναι μια καλά δομημένη εργασία που στα παιδιά που έχουν γαστρεντερίτιδα γιατί τελευταία διαφημίζεται αυτά που έχουν γαστρεντερίτιδα και ότι χάλασε η χλωρίδα και έγινε τούτο κίνο και επικρατεί δυσβίωση να τους δίνουμε μετά να παίρνουν προβιωτικά. Το συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι να δεν κάνουν τίποτα. Έτσι. Θα ξέρετε ότι τα έχουν δώσει τελευταία και στους κολικούς του πρώτου τριμήνου. Και οι μελέτες που έχουν υπάρξει εκεί δεν πατάνε και στα πόδια τους καλά και από το γεγονός ότι η οξία φάση των κολικών πρώτου τριμήνου θα κρατήσει 3 εβδομάδες όλους και όλες. Έτσι ακόμη και αυτοί που λέμε νόμος του Wessel ας πούμε είναι ο νόμος του 3. Μέχρι να πεις ότι έδωσες και ότι κάτι θα κάνουν ήδη θα αρχίζουν οι κολικοί από μόνοι τους ας πούμε να χαλαρώνουν. Έτσι για ενημέρωση αυτά τα άρθρα. Πρόκειται μετά από λίγες μέρες να κάνουν ένα μάθημα στους γυναικολόγους για τα εμβόλια και στους εμβολιασμούς στην κοίηση. Είναι από αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε και πολλές φορές είναι αυτό που λέμε μπενάκης και βγενάκης. Αλλά τέλος πάντων μεθαύριο θα το πω αυτό το πράγμα. Στις 4, στην Τρίτη που έχουν οι γυναικολόγοι. Έτσι.
Αλλά επειδή οι συνάδελφοι, ας πούμε, παιδίατροι δεν είναι μαζί με τους γυναικολόγους, θέλω να πω όταν είναι μία γυναίκα έγκυος, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει κανείς να ελέγχει είναι οι εμβολιασμοί που έχει κάνει στο παρελθόν. Παράδειγμα, ας πούμε, είναι καλυμμένη για υπατήτη Δαβίτα. Π.χ. πρέπει να λάβει τα μέτρα σου πάλι. Τι εμβολιασμοί είναι για σήμερα. Τώρα, ας πούμε, μπαίνουμε σε περίοδο γρίπης. Άρα πρέπει να εμβολιαστείς για γρίπη. Και εμβολιασμοί οι οποίοι θα γίνουν στο μέλλον. Έτσι. Όχι μόνο θα τους κάνει αργότερα αυτούς τους εμβολιασμούς, αλλά είναι και εμβόλια κυρίως τα οποία δουλεύονται τώρα και δεν τα έχουμε τώρα διαθέσιμα, αλλά από ό,τι φαίνεται γρήγορα θα τα έχουμε διαθέσιμα. Εντάξει, στην ομιλία δεν την έχω βάλει σε δρόμο ακόμη, το ζουμί της λέμε. Λοιπόν, από το 1879 πάει πίσω που εμβολιάζανε τις έγκυες κατά της ευλογιάς. Ευλογιά, φοβερή αρρώστια. Φυσικά και είχαν δοκιμάσει και εμβολιάζανε τις έγκυες και παρά το ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό γιατί ο ιός είναι ζωντανός ιός. Έτσι εν τούτης δεν είχαν δει τίποτα τραγικά πράγματα και οι γυναίκες είχαν γλιτώσει από την ευλογία και αυτές και τα μωρά τους. Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε. Από το 1892 ήδη ανακαλύφθηκε ότι γίνεται μία διαπλακούντια μεταφορά αντισωμάτων, γιατί να μην νομίζουμε ότι όλα τα έχουμε ανακαλύψει τελευταία. Έτσι, γιατί και πολλές παρατηρήσεις είχαν γίνει από παλιούς εργαστηριακούς, παλιούς κλινικούς και χαθήκανε και αυτοί έτσι μέσα στο διάβα του χρόνου. Εγώ για να πω ένα αστείο, ας πούμε, θυμάμαι μία φορά ότι είχαμε ένα παιδί το οποίο είχε έλλειψη βιταμίνης D, είχε ένα μεγάλο κεφάλι κάνει και είχε κάνει σπασμούς. Και στον έλεγχο δεν είχε βιταμίνη D καθόλου και όλα τα συνοδά της έλλειψης της βιταμίνης D, είχε κάνει ραχύτητα, είχε από όλα αυτά. Και με μία κεφάλαια τόση και λέω αυτό θα είναι ωραίο περιστατικό για περιγραφή, λέω να το δημοσιεύσω. Και γιατί στην τρέχουσα βιβλιογραφία δεν αναφέραν τέτοια πράγματα και όταν έψαξα τη βιβλιογραφία και εγώ για να ετοιμαζόμενος να δημοσιεύσω αυτό το case report, ποιος το είχε πρωτοπεριγράψει? Ο Βίρχοου το 1869. Λέω λοιπόν σταμάτα την ιστορία διότι άλλοι την έχουν πει 150 χρόνια πιο πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων, το 1960 ο Παγκόσμιος Οργάνωση Υγείας είπε ότι πρέπει να εμβολιάζονται, να γίνεται εμβολιασμός κατά του νεογνικού τετάνου, για την πρόληψη του νεογνικού τετάνου, έτσι. Και το 60 επίσης η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών λέει να εμβολιάζονται και για τη γρήπη οι έγκυες. Άρα ο εμβολιασμός των εγκύων πηγαίνει στο 60 πίσω. Λοιπόν, το 90 ξαναγυρίζει πάλι η κατάσταση για εμβολιασμό των εγκύων αλλά σε ορισμένες από τις έγκυες που είχαν υποκείμενες καταστάσεις, αυτές που ξέρουμε, πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες και όλα αυτά. Λοιπόν, το 95 μπήκε πια εμβολιασμός της γρήπης σε όλες τις έγκυες, στο τρίτο τρίμηνο όμως. Το 97 λένε και στο δεύτερο και στο τρίτο και από το 2004 λέμε πια εμβολιασμός της γρήπης ανεξάρτητα από το τρίμηνο της εγκυμοσύνης αρκεί να εμβολιαστεί. Λοιπόν, εμβολιαστική κάλυψη λοιπόν στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας μπορεί να γίνει πριν την κοίηση γιατί ορισμένες κοίησεις είναι προγραμματισμένες πια. Έτσι από αυτές που είναι υποβοηθούμενες κοίησεις και όλα αυτά είναι προγραμματισμένες κοίησεις. Στη διάρκεια της κοίησης και μετά την κοίηση επίσης. Ώστε να αποφευθούν την νόσης και επιπλοκές στη μητέρα και στο έμβριο, έτσι, νόσης στο νεογνό και στο βρέφος μέσω παθητικής χημικής διαπλακούντιας ανοσοπροστασίας και επίσης μέσω παραγωγής εκρητικών ανοσοσφαιρινών για την προστασία των βλενογόνων και δεν είναι μόνο η εκρητική IgA, αυτή είναι κυρίως, αλλά έχουμε και εκρητικές IgM και IgG, έτσι στους βλενογόνους. Λοιπόν, επίσης αυτό να ξέρουμε ότι τα εμβόλια που γενικώς
δίνουμε τώρα, αλλά το τονίσουμε ιδιαίτερα για τις έγκυες, δεν έχουν θυμεροσάλι και δεν έχουν και υδράργυρο μέσα. Και αυτά που κάνουμε εμείς τα παιδιά τώρα δεν έχουν ούτε θυμεροσάλι ούτε υδράργυρο, αλλά σε μία έγκυο καλό είναι να το τονίζεις ακόμη παραπάνω. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει και τις θυλάζουσες, ότι τα αδρανοποιημένα εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν στις θυλάζουσες. Το διαφάνεια αυτή έπρεπε να πάει πιο πίσω, όπως καταλαβαίνετε. Τα εμβόλια με ζώντες ιούς πάλι μπορούν να γίνουν σε θυλάζουσες. Τα εμβόλια ευλογιάς, που τώρα δεν είναι λίγο ιστορία που για μας, και κίτρινου πυρετού δεν χορηγούνται στις θυλάζουσες, εκτός αν βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο νόσησης. Έτσι, αυτό μου έδωσε μια ευκαιρία μια μαμά που θύλαζε το μωρό της και ήθελε να πάνε διακοπές τώρα τα Χριστούγεννα σε μία από τις χώρες της Ανατολής, όπου έχουν πρόβλημα με τον κίτρινο πυρετό και έπρεπε να εμβολιαστεί. Έτσι λοιπόν, άρα οι θυλάζουσες, το μόνο εμβόλιο που δεν μπορούν να κάνουν είναι κίτρινο πυρετό. Όλα τα άλλα μπορούν να τα κάνουν ζωντανά, ψόφια ή οτιδήποτε. Λοιπόν, ο τίτλος αντισωμάτων IgG που διαβιβάζεται διαπλακούντια στο έμβριο εξαρτάται από τους υποδοχείς FC του εμβρίου, έτσι. FC είναι το κομμάτι της ανοσοσφαιρίνης, έτσι, που ό,τι θυμάστε πως είναι μια ανοσοσφαιρίνη σαν ένα ύψιλον, άμα θυμηθείτε κάπου ένα κομμάτι το σημειώνει FC, έτσι, functional component, είναι το λειτουργικό κομμάτι. Και υπάρχουν αντίστοιχα και υποδοχείς, ας πούμε, στο εμβρίο. Από τη μέση γεωμετρική συγκέντρωση του αντισώματος στον ορό της μητέρας, από την ηλικία της κοίησης, έτσι, και από την υποτάξη των αντισωμάτων IgG. Τα αντισώματα τύπου IgG1 και IgG4 έχουν τη μέγιστη διάβαση από τον πλακούντα. Τα IgG3 έχουν μέτρια και τα IgG2 έχουν φτωχή διάβαση. Όταν κάνουμε εμείς ένα εμβόλιο διφθερίτιδος τετάνου κοκκίτου, τα αντισώματα τα οποία φτιάχνονται είναι IgG1 και IgG3. Δηλαδή έχουμε από μέγιστη μέχρι πολύ καλή διάβαση των αντισωμάτων, έτσι. Ενώ τα πολυζαχαριδιακά εμβόλια, ας πούμε το πολυζαχαριδιακό του αιμοφύλου, της μηνυγκίτιδος, ξέρω εγώ, του πνευμονιοκόκου το πολυζαχαριδιακό, αυτά κάνουν αντίσωμα IgG2 που η διάβαση είναι πολύ φτωχή. Έτσι. Λοιπόν, δεν χορηγούνται, λέμε, εμβόλια με ζώντα παθογόνα, ιούς και βακτήρια, διότι δυνητικά κινδυνεύει να το έμβριο να προσβληθεί, όχι τόσο από τον ιό αυτόν τον οποίο έδωσε κανείς, αλλά είναι δυνατόν να επισυμβεί μετάλλαξη σε αυτόν τον ιό. Δηλαδή εσύ έδωσες ιό ηλαράς, στέλεχος, τάδε, πώς το λένε, αυτό το στέλεχος έχει περάσει στο έμβριο, αλλά δεν θα είναι ότι θα το πειράξει το στέλεχος αυτός που έδωσες, που είναι εξασθενημένο, που θα κάνει ανοσοποίηση και στον άρρωστο που το έδωσες, αλλά μπορεί να συμβεί και έχει παρατηρηθεί στο εμβρίο να υποστεί μετάλλαξη. Οπότε να συμπεριφερθεί πια με άγριο τρόπο. Έτσι, και να αυξηθεί η λοιμογόνος ισχύ, με αποτέλεσμα να έχεις προβλήματα στην έγκυο, η οποία εν δυνάμει είναι ανοσοκατασταλμένη. Όλες οι έγκυες ξέρουμε ότι είναι ανοσοκατασταλμένες, διότι αλλιώς δεν μπορούσε να ανεχθεί ένας οργανισμός ανοσολογικά υγιής να μεταφέρει μέσα του έναν άλλον οργανισμό, εάν δεν είχε γίνει σημαντική ανοσοκαταστολή. Λοιπόν, τώρα, το εμβόλιο διφθερίδιδος τετάνου κοκκίτου τύπου ενηλίκου, αυτό που λέμε, χορηγείται ανεξαρτήτως του προηγούμενου εμβολιαστικού ιστορικού στη μητέρα. Έτσι, μεταξύ 27ης και 36ης εβδομάδος
στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάθε κοίηση και στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 28ης και 38ης. Οι πιο πολλοί υποστηρίζουν να το δίνεις ανάμεσα στην 21η με 32η εβδομάδα, διότι όταν το δώσεις εκεί, κάνεις πολύ καλή ενσωματική απάντηση, έχεις χρόνο διάβασης επαρκή μπροστά σου και τα πιο πολλά πρόωρα που γεννιούνται, αν δηλαδή αυτή η εγκυμοσύνη καταλήξει σε ένα πρόωρο, το κοιτό συνήθως είναι 34, 35, 36 εβδομάδων, οπότε είναι ένας καλός χρόνος εκεί. Λοιπόν, και το δίνουμε σε κάθε κοίηση, διότι έχουμε ταχεία πτώση του τίτλου. Δηλαδή, αν μία γυναίκα μένει κάθε χρόνο έγκυος, κάθε χρόνο θα κάνει εμβόλιο. Και δεν θα είναι ότι εγώ το έκανα, όπως όταν μπαίνουμε σε δεκαετία, τι λέμε, το έκανες 12 χρονών τύπου ενηλίκου, μετά θα κάνεις διπλό, Ή ένας ενήλικας δεν είχε εμβολιαστεί, δεν ξέρουμε το εμβολιαστικό του στάτους, του κάνουμε ένα τριπλό τύπου ενηλίκου και μετά μπορεί να συμπληρώσουμε με διπλό εμβολιασμό. Άρα σε κάθε κοίηση. Και το εμβόλιο της γρίπης που είναι το αδρανοποιημένο μπορεί, είπαμε, να δοθεί σε όλη τη διάρκεια της κοίησης. Δεν μπορεί να δοθεί το live. Έτσι, αυτό το live σημαίνει live attenuated influenza vaccine. Έτσι, κυκλοφορεί στην Αμερική το εμβόλιο αυτό και το δίνουμε με ρινικές σταγόνες. Ακολουθεί δηλαδή τη φυσιολογική, τη φυσική ιστορία, ας πούμε, της μόλυνσης από γρίπη. Αυτό δεν μπορεί να το δώσεις. Έτσι, αλλά το αδρανοποιημένο που έχουμε εμείς το δίνουμε. Λοιπόν, αντισώματα με υψηλή αβίντητη μεταφέρονται διαπλακούντια σε ψηλότερους τίτλους. Τώρα θα πούμε ένα πράγμα γι' αυτά. Να, λέμε παρακάτω, τα παραγόμενα αντισώματα κατά του κοκκίτου, που είπαμε προηγουμένως ότι εμβολιάζουμε τις έγκυες, έχουν μεγαλύτερη αβίντητη εάν ο εμβολιασμός γίνει μεταξύ 27ης και 33ης πρώτης εβδομάδος. Ένα αντίσωμα χρειάζεται σαν ποσότητα, γι' αυτό λέμε μέσος γεωμετρικός τίτλος του αντισώματος στον ορό, αλλά να έχει και καλή αβίντητη, καλή προσκόλληση να πηγαίνει να κάνει. Και για να γίνει αυτό πρέπει να είναι λίγο παλιό το αντίσωμα. Δηλαδή, αν τώρα εμβολιαστείς και φτιάξεις τώρα αντίσωμα, φτιάχνεις ψηλό τίτλο, αλλά αβίντητη δεν έχει καλή. Αν έχει περάσει μερικός χρόνος, όσο περνάει τόσο, η αβίντητη αυξάνει, ενώ ο τίτλος του αντισώματος πέφτει. Και φαίνεται για να αντιρροπήσει το ένα το άλλο, αυξάνει η αβίντητη. Λοιπόν, το είπαμε αυτό, ότι δεν αυξάνει ο κίνδυνος για το έμβριο με νεκρά δρανωμένα ή τοξοειδή αντιγόνα, με εξασθενημένα βακτήρια και όλα αυτά, το έχουμε πει. Λέμε, εδώ έχουμε και μία υποσημείωση, ότι τα εμβόλια αυτά τα αποφεύγουμε στην κοίηση, εκτός εάν υπάρχει υψηλός κίνδυνος έκθεσης της μητέρας ή του νεογνού. Αν δηλαδή πρόκειται η ίδια να πάει και να ζήσει κάπου με ένα νόσημα το οποίο μπορεί να μην την ξεφύγει, ξέρω εγώ, κίτρινος πυρετός, που είναι πολύ βαριά ιστορία, θα εμβολιαστεί και θα ξεχάσει όλα τα άλλα, ας πούμε. Εάν πάντως, λέει, γίνει εμβολιασμός στην κοίηση σε χρόνο κάτω από 4 εβδομάδες, η κοίηση αυτή δεν διακόπτεται. Σε χρόνο κάτω των 4 εβδομάδων από τον εμβολιασμό, αυτό θέλει διευκρίνηση, δεν είναι καλά γραμμένο εδώ, γιατί όλες είναι μία κοίηση, εξαρτάται και πόσο πολύτιμη είναι. Δηλαδή, μία έμεινε με τα δυσκολίας έγκυος και από λάθος, και έχουν γίνει αυτά, της έγινε ένα εμβόλιο ανεμοβλογιάς. Ξέρουμε ότι η ανεμοβλογιά, έχουμε και συγγενή ανεμοβλογιά. Η συγγενής ανεμοβλογιά δεν κάνει και τρομερά πράγματα. Και είναι πολλοί που λένε, αυτή δεν θα ξαναμείνει έγκυος. Έτσι και θυσιάσουμε και αυτή την εγκυμοσύνη,
άστην να προχωρήσει, ας πούμε. Έτσι. Τα εμβόλια inactivated influenza vaccine 4 είναι αυτά τα αδρανοποιημένα που έχουμε. Είπαμε ότι είναι ασφαλή, ο γεωμετρικός τίτλος, τα έχουμε πει αυτά. Πάντως να ξέρουμε ότι όταν εμβολιάζουμε τη μητέρα, είπαμε να τις κάνουμε διφθερίδωτος τετάνου κοκκιτού σε κάθε μία κύηση. Με τον ίδιο τρόπο μπορείς να τις κάνεις και αδρανοποιημένο πολιομιελίτιδο, αν υπάρχει μέσα. Δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω εμπορικά ονόματα, ας πούμε υπάρχει το μπουστρίξ που είναι διφθερίδα τέτανος κοκκίτης και άλλες παρτίδες έρχονται διφθερίδα τέτανος κοκκίτης πολιομιελίτιδα, νεκρός ιός. Προκειμένου να αφήσει τη μάνα να εμβολιαστεί, μπορεί να τις κάνεις αυτό για την πολιομιελίτιδα, τη στιγμή που ο ιός είναι νεκρός, δεν έχεις τίποτα, ας πούμε, να φοβηθείς. Θα ασκηθεί ανοσοπαρέμβαση όμως, επειδή θα περάσουν αντισώματα στο νεογνώ βρέφος στη συνέχεια, όταν πας εσύ να το εμβολιάσεις το δεύτερο μήνα, υπάρχει τίτλος αντισωμάτων ήδη στο μωρό. Αυτό θα ασκήσει ανοσοπαρέμβαση στο εμβόλιο που του κάνεις. Αλλά συμπληρώνοντας τον εμβολιασμό, στο τέλος θα έχεις πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι λόγος δηλαδή αυτός να αφήσεις ακάλυπτο, να μείνει ακάλυπτη η περίοδος και να τυχόν να μεταδοθεί κοκκίτης σε ένα νεογέννητο. Θυμάστε την περισσινή ιστορία που είχε γίνει σε αυτό το νοσοκομείο και είχε χαθεί η παιδί με κοκκίτη. Έτσι, δεν είχε εμβολιαστεί η μητέρα. Θέλω να πω, δεν σκέφτεσαι έτσι ότι μετά εγώ θα έχω χαμηλότερους τίτλους αντισώματος. Σκέφτεσαι να το προστατέψεις μέχρι ότου να έχει ανοσία μετά στον εμβολιασμό. Έτσι, πάντως μία παρέμβαση θα ασκηθεί και γι' αυτό λέμε ότι αφορά τους βασικούς εμβολιασμούς, τις πρώτες δόσεις που δίνεις, όχι την αναμνηστική δόση, γιατί όταν εμβολιάζομαι το καλύτερο αποτέλεσμα το έχουν οι αναμνηστικές δόσεις, εκεί που το παιδί είναι ηλικίας πάνω του έτους και έχει πλέον ικανή χημική ανοσία. Έτσι. Γι' αυτό και όταν εμβόλια, όσο ανεβαίνουμε στην ηλικία, τι λένε. Όταν κάνεις εμβόλιο πνευμονιοκόκου 2, 4, 6 μηνών αναμνηστική μετά το χρόνο. Όταν το εμβολιάσεις μετά το χρόνο, πόσες δόσεις κάνεις. Μία. Γιατί ήδη δίνει πάρα πολύ καλή σωματική απάντηση. Έτσι. Άρα λοιπόν η ανοσοπαρέμβαση που ασκείται είναι στις πρώτες δόσεις. Ενώ στην αναμνηστική που θα κάνεις και εκ των πραγμάτων είσαι πάνω από την ηλικία του ενός έτους, εκεί δεν επηρεάζεται πια. Λοιπόν, και από τα εμβόλια τα οποία συζητούνται τώρα, εμβόλιο κατά του στρεπτοκόκκου Β έχει φτιαχτεί με πολύ καλά αποτελέσματα και λένε ότι είναι πολύ κοντά ήδη για να κυκλοφορήσει και σχολιάζονται η χορήγηση συζευγμένων εμβολίων, συζευγμένα πολυζαχαριδιακά είναι αυτά, έτσι. Δηλαδή όταν λέμε συζευγμένο πνευμονιοκόκκου είναι το γνωστό μας πρεβενάρ. Μηνυκητιδοκόκκου, το ξέρω εγώ, όπως το λέγαμε αυτό, μηνυκήτιδα C ή το τετραδύναμο της μηνυκήτιδος. Και του αιμόφυλου, του γνωστού του αιμόφυλου συζητείται ότι για να δοθεί παθητική ανοσία, γιατί αυτά τα μικρόβια και τα τρία ξέρουμε ότι αγαπάνε πολύ τις μικρές ηλικίες. Συζητείται να γίνονται αυτά τα εμβόλια στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ώστε να δοθεί παθητική ανοσοποίηση στο παιδί. Εδώ κάτι άλλο που σημειώνουμε, ότι αν προγραμματίζεται ταξίδι να γίνεται επικοινωνία με τον γιατρό πριν από 4-6 εβδομάδες ώστε να υπάρχει χρόνος αν χρειάζονται να κάνει εμβολιασμούς
πρόσθετους, ας πούμε, ή έγκυους, και να εξετάζεται η αναγκαιότητα εμβολιασμών που αποφεύγονται στην κοίηση υπό κανονικές έτσι συνθήκες. Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Αυτά λοιπόν αδρά πρόκειται να πω, ας πούμε, και την Τρίτη. Εντάξει, εκεί θα υποθούν διαφορετικά με διάφορα σχήματα και πώς πηγαίνουν οι διάφοροι λοιμογόνοι παράγοντες, τι γίνεται με τους FC υποδοχής, πώς περνούν μέσα από τον πλακούντα και όλα αυτά θα υποθούν, αλλά το ζουμί όλο της παρουσίας που νομίζω ότι, εντάξει, αν δεν ξέραμε τα 10, τα 9,9 τα ξέραμε από όλα αυτά, έτσι, για τις έγκυες και κυρίως στις που κάνετε ιατρείο να μην μένει καμία ανεμβολία στη για γρήπη και για κοκκίτη. Έτσι, στο διάστημα αυτό που είπαμε. Και αν ήδη, όπως παρακολουθείτε, μια οικογένεια, είναι ευκαιρία, εγώ πάντα το λέω αυτό, να γίνεται review στα εμβόλια της οικογένειας. Έτσι. Να λέτε, ας πούμε, οι γονείς είναι νέοι τώρα, κατά κανόνα έχουν βιβλιάρια. Να κάνετε ένα review στα εμβόλια και μπορεί να πεις, ας πούμε, στον πατέρα, ρε πατέρα, είσαι ακάλυπτος για υπατήτητα Β. Πήγαινε στον παθολόγο σου εκεί πέρα να κάνεις, ας πούμε, να καλυφθείς για υπατήτητα Β ή δεν ξέρω εγώ για ό,τι άλλο να κάλυπτος. Και μπορεί κανείς να, έτσι, να κάνει μια καλή δουλειά για όλη την οικογένεια. Εγώ άμα βλέπω έτσι κανέναν και είναι ακάλυπτος, το σύνηθες είναι για τέτανο. Διφθαρίδα τέτανος κοκκίνης είναι ακάλυπτο, έχουν ξεχάσει τα εμβόλια. Και του λέω, δεν μου λες, άμα πέσεις και χτυπήσεις, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, τραυματιστείς οτιδήποτε, τι θα κάνεις από πλευράς εμβολίων? Θα πάω να κάνω τετανικό ορό, μου λέει. Και του λέω, μετά από 3 μήνες που θα ξαναχτυπήσεις, είναι και κάποιος που μου λέει, ας πούμε, καλά, όλο θα πέφτω εγώ και θα χτυπάω, ας πούμε. Τέλος πάντων. Ή που θα κοπείς πάλι ορό. Και πάλι ορό. Και πάλι ορό. Άι, καημένε, κάνε και χάμω 2 εμβόλια να είσαι καλυμμένος για όλη τη ζωή και να μην έχεις ανησυχίες. Αν πίσω όμως μεταφέρεται και το AIDS μέσω του ορού, ομόνια. Ναι, εντάξει, ελέγχεται, αλλά... Έλα, Τάσο. Μία ερώτηση. Στην τριάδα των εμβολίων, πριν, κατά και μετά, το μετά δεν είναι σαφές. Ναι, το μετά, ναι, αυτό το μετά είναι, για παράδειγμα, για τον όποιο λόγο δεν ήθελες, δεν στόπανε, δεν έγινε οτιδήποτε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τώρα που γέννησες και δεν έχεις καμία δικαιολογία, κάνε το εμβόλιο του κοκκίτου τώρα τουλάχιστον, μην κολλήσεις το μωρό σου, ας πούμε. Με αυτή την έννοια. Ή και οι υπόλοιποι πρέπει στο σπίτι, ας πούμε, να εμβολιάζονται. Αλλά ιδιαίτερα με τον κοκκίτη, αν πρόκειται να κολλήσει κοκκίτη, θα κολλήσει από τη μάνα του, από τον πατέρα του, άντε από τη γιαγιά του, ας πούμε, εκεί. Αλλά μόλις πεις για γρήπη, ότι να κάνουν, όλοι αρχίζουν και φεύγουν. Ο πεθερός από εδώ, η πεθερά από εκεί, ας πούμε, αρχίζουν και στρίβουν. Γι' αυτό του λες, κάνε μόνο σου εμβόλιο, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, αν περιμένεις να σε εξήσουν οι άλλοι. Έτσι. Λοιπόν, ναι, έλα. Α, τι λέτε, πολλά παιδιά είναι ανεμβολίαστα και οι μητέρες είναι, γιατί και αργότερα και αυτά, και τα χωριστά. Την πατήτητα Α, τι λέτε? Πατήτητα Α πρέπει και αυτή να γίνεται, πατήτητα Α, γιατί η Α, κοίταξε, είναι ένα κίνδυνος και για την κοινότητα. Δηλαδή, λέμε στον παιδικό σταθμό, η κοπέλα που είναι βρεφοκόμος πρέπει να εμβολιαστεί. Έτσι κι αλλιώς. Διότι έχει να κάνει με μωρά τα οποία δεν ελέγχουν τις κενώσεις. Ο ιός, ξέρουμε πώς αποβάλλεται, εντεροστοματική είναι η οδός. Άρα ο κίνδυνος δεν είναι να κολλήσει το άλλο μωρό. Διότι θα κολλήσει, θα περάσει πατήτητα Α ασυμπτωματικά. Σπάνια να δώσει εκδήλωση. Αλλά θα κολλήσει κοπέλα που θα πάει σπίτι της και θα κολλήσει τον άντρα της και τα δικά της τα παιδιά, και μετά την ηλικία του δημοτικού σχολείου
η υπατήτιδα Α είναι βαριά αρρώστια. Βέβαια. Μπορεί πρώτον με ένα πετάξεις να είναι κεραυνοβόλος και από την άλλη πλευρά εμπλέκεται. Και έχουν αναφερθεί διάφορα που τα θυμάστε. Και αν είσαι φορέας κληρονομικής ανεμίας και αν έχεις έλλειψη G6PD, έχουν υποθεί διάφορα που συμβάλλουν εκεί. Αλλά και ενώ ιστολογικά θα γίνεις καλά, εν τούτης μπορεί να έχεις υποτροπιάζουσα χολόσταση και να μπαινοβγαίνεις στο νοσοκομείο για φορές και φορές, ας πούμε. Πολύ δε περισσότερο, αν αυτός που θα κλείσει είναι και ενήλικας, τα τσούζει κιόλας, είναι και χοντρός, έχει δηλαδή και άλλους παράγοντες, έχει κάνει λιπόδι δίθυση του ύπατος και πάει και προσθέτει και άλλο παράγοντα παραπάνω, εκεί είναι το χειρότερό του, ας πούμε. Πρέπει να εμβολιάζονται και είναι ευκαιρία, εγώ νομίζω, να λέτε στους γονείς, από εκεί και πέρα. Στην εγκυμοσύνη η υπατήτιδα Α, η υπατήτιδα Α, αν θέλεις να το κάνεις στην εγκυμοσύνη, μπορείς, γιατί είναι νεκρός ο ιός. Έτσι. Εκείνο από τα εμβόλια που έχουν, που δεν το κάνουμε και αναφέρεται σε ιούς, είναι το HPV. Αν μία γυναίκα είχε αρχίσει να κάνει εμβόλιο HPV, είχε κάνει μια δόση, εν τω μεταξύ παντρεύτηκε, ξέρω εγώ, έμεινε έγκυος και δεν ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό, πρέπει να τον αναστείλει στην εγκυμοσύνη και να τον συμπληρώσει μετά. Όχι γιατί θα γίνει τίποτα, αλλά απλώς δεν έχουν παρουσιαστεί μελέτες στο CDC και στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που να λένε ναι, τόσες αντέγκες κάνανε HPV και δεν μάθανε τίποτα, ας πούμε. Μέχρι τότε λένε να μην χορηγείται. Αυτά. Έλα. Ήθελα να συμπληρώσω το εξής όσον αφορά τις μπαταρίες που λέγαμε στην αρχή. Ναι. Το μέλι οπωσδήποτε πρέπει να φτάσει στο νοσοκομείο σε περίπτωση που δεν υπάρχει μέλι, μία από τα καλάδα. Δηλαδή κάτι οξύ, οπότε λέει να αντισταθμίσει το αλκαλικό. Το αλκαλικό pH που θα ανέβει. Ναι. Δίνουνε και ένα το οποίο λέγεται σουκραλφέιτ. Σουκραλφάτι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι, ας το πούμε, εργαστικό προστατευτικό. Ναι. Όπως είναι και τα PPA και τα λοιπά. Ναι. Χωρίς να αλλάξει το pH. Ναι. Πάντως, για το μέλι περιγράφουν ότι ειδικά κάνει blockade στο υπεροξίδιο που παράγεται από το χημικό έγκαυμα που γίνεται από τους ιστούς. Ότι αυτό, δηλαδή δεν είναι αν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει το pH σε όλο τον ισοφάγο, τοπικά θα αλλάξει, εκεί που ακουμπάει η μπαταρία τον ισοφάγο και θα κάνει χημικό έγκαυμα. Ναι, ξέρω. Έτσι, έτσι, ας πούμε. Ωραία. Αυτά είχαμε να πούμε. Λοιπόν.